Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Απάντηση στον συμπατριώτη μας Βαγγέλη Τζόγια δίνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Αυρίθης για τον ξεχασμένο περιφερειακό δρόμο στο ύψος Ζυπαρίου, ο οποίος τονίζει ότι πρόκειται για δημοτικό δρόμο που έχει δημοπρατηθεί και τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο. Εκλογές διεξήχθησαν σήμερα στις ΔΟΗ Κόκερόδου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογο Εφοριακών Δωδεκανήσου. Θετικές οι εντυπώσεις των συμπολιτών μας για τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ακούγονται από τα ηχεία στο κέντρο της πόλης μας. Πίσω από το τεχνολογικό θαύμα της επαναλειτουργίας των ανεμόμυλων της Πάτμου κρύβεται ο νους του πολυμήχανου ξυλουργού Γιώργου Καμίτσι, ενός από τους λιγοστούς εναπομείναντες Μήλο Μαραγκούς. Σε άκρωση εορταστική ατμόσφαιρα η αγορά στην πόλη της Ρόδου. Ευλάβει ο πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ελευθερίου στο φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Παραδείσικο. Η αθλήτρια της Ιππιόνης ΚΟΣ Ζέτα Μαστροκώστα επίλεκτη στην Εθνική Ομάδα Νέων Είδων Ρυθμικής Γυμναστικής. Η έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοκό Οικονομικού έτους 2022 και της στοχοθεσίας με εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κύριο Αλέξανδρο Χρυσόπουλο θα είναι τα μοναδικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα σε μεικτή ειδική συνεδρίαση διαζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο ΚΟ. Πάμε τώρα σε μία ανακοίνωση. Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή Πελεζίκη Φωκάλια, θα συνεχίσει να παραμένει κλειστό τμήμα της οδού Χριστόδουλου Τσιγάντε από τη συμβολή με την οδό Αιγαίου στο Πηγάδι μέχρι τη διασταύρωση τρίγωνο προς υπηκό όμιλο Τιγκάκη στα Φωκάλια κατά το χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας από χθες, Τρίτη 14 του μήνα, έως και την ερχόμενη Τρίτη 21 του μήνα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι κλειστό για τα διερχόμενα οχήματα πλην αυτών που εξυπηρετούν τις παρακείμενες κατοικίες και τους έχοντες εργασία στην περιοχή. Με αφορμή την καταγγελία του συμπατριώτη μας κύριου Βαγγέλη Τζόγια στο COS TV για τον ξεχασμένο περιφερειακό δρόμο στο Ζυπάρι, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της ΚΟ, κύριος Παναγιώτης Αυρίθης, διευκρινίζει πως ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι στις αρμοδιότητες της περιφέρειας, αλλά του Δήμου. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται τις επόμενες μέρες να υπογραφεί η σύμβαση, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί η γέφυρα που θα ενώνει το δρόμο αφού περνάει χήμαρο ενδιάμεσα. Η εργολαβία του έργου βάσει της σχετικής μελέτης ανέρχεται στα 235.000 ευρώ και θα ξεκινήσει η υλοποίησή του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο κύριος Αυρίθης επισημαίνει πως αυτά τα έργα είναι έργα ουσίας και υποδομών που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Αντιδήμαρχε, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κύριου Τζόγια σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό δρόμο στο ύψος της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, που για 70-80 μέτρα δεν συνδέεται μεταξύ του, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας κύριε Πολίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτό που έχω να πω, επειδή έμαθα και πληροφορήθηκα και διάβασα άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Τζόγια, υπάρχει μια σύγχυση. Η έννοια, άλλο είναι η έννοια του περιφερειακού δρόμου και άλλο ο θεσμός της περιφέρειας. Το κομμάτι για το οποίο μιλάει ο κύριος Τζόγιας πρόκειται περί δημοτικής οδού, είναι η επέκταση του 70 του σχεδίου πόλεως του Ζυπαρίου, είναι ακρεφνώς δημοτική οδός. Πράγματι υπάρχει αυτό το κενό των μερικών 2-3 δεκάδων, 15-20 μέτρα που είναι ο δρόμος αυτός και δεν ενώνεται και δεν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει την επαρχιακή οδό μη διαβαίνοντας μέσα από το κέντρο του Ζυπαρίου. Πρέπει όμως να σας πω, και αυτό είναι το νέο, και αυτή είναι η ανακοίνωση, και αυτή είναι η δήλωση, και αυτή είναι η παρούσα Δημοτική Αρχή, ότι από τα πρώτα έργα αυτής της Δημοτικής Αρχής ήταν η μελέτη προκειμένου να κατασκευαστεί η γέφυρα που θα ενώνει, γιατί διέρχεται κάποιος χήμαρος, η γέφυρα που θα ενώνει τον δρόμο αυτό, θα τον καθιστά πλέον ενιαίο οδό. Σας ανακοινώνω, γιατί ίσως και εύλογα και ο κύριος Τζόγιας δεν μπορεί να το γνώριζε, ότι μετά από το 70 που έγινε αυτό το σχέδιο πόλεως, ήρθε η Δημοτική Αρχή Νικηταρά
και φτιάχνει αυτό το δρόμο. Έχει δημοπρατηθεί, έχει ανατεθεί. Αναμένουμε, είναι θέμα, αν μην πω τη λέξη και είμαι υπερβολικός, όρων, αλλά είναι θέμα ημερών η υπογραφή της σύμβασης, περιμένοντας μια τυπική έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση σε ένα έγγραφο. Είναι θέμα ωρών, λοιπόν. Έχει βγει ο ανάδοχος του έργου να υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσει η κατασκευή αυτής της γέφυρας, η οποία επιτέλους θα δώσει περιφερειακή σύνδεση του επαρχιακού δικτύου από τη βορεία πλευρά του οικισμού Ζυπαρίου. Αυτό λοιπόν που είναι νέο για τον νησίτισκο, θα το πω, είναι ακριβώς ότι με επιτέλους μετά από 50 χρόνια γίνεται αυτή η διασύνδεση του επαρχιακού δικτύου έξω από τον κεντρικό ιστό του οικισμού Ζυπαρίου, όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Επομένως, εύλογη η απορία του κυρίου Τζόγια, αλλά άλλο είναι ο περιφερειακός δρόμος και άλλο είναι η έννοια της περιφέρειας. Πρώτα, την περιφέρεια μας είπαν ότι αυτός είναι ένας δημοτικός δρόμος. Δηλαδή, για να δώσουμε και μια απάντηση στον κύριο Τζόγια αλλά και στους κατοίκους που αναρωτιούνται, το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου πότε θα ενωθεί? Πότε υπολογίζετε εσείς με βάση τη σύμβαση αυτή? Ευελπιστώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο, εντός μέχρι 36, εντός του 22 θα έχει ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει. Σε ό,τι αφορά τις περιουσίες εκεί που θα περάσουν, υπάρχει κάποιο έτσι ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ό,τι αφορά το σημείο της έργου? Είναι δομημένο, είναι μόνο το έργο θα γίνει. Το έργο και γίνεται η ένωση των δρόμων στο κενό που έχουν με το χήμαρο που διερχόταν. Έχει, σας είπα, έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει ο ανάδοχος, είναι θέμα ημερών η υπογραφή της σύμβασης, η έναρξη του έργου και προχωράμε. Επιτέλους θα δούμε και μία άλλη λύση. Αυτά είναι έργα ουσίας και έργα υποδομής για τον νησίτισκο από τη Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο τον Θεοδόση τον Νικηταρά. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού, Μιχάλης Γιοργαλής, καταγγέλει την αρπαγή του υπηρεσιακού οχήματος της κοινότητας καθώς και των προσωπικών του αντικειμένων μέσα από αυτό. Όπως αναφέρει, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο και με υπηρεσιακό παράγοντα, του ζήτησαν να πάρει τα προσωπικά του πράγματα και να αφήσει το όχημα στο εργοτάξιο. Συμπληρώνει πως ενώ ζήτησε προφορικά τηλεφωνικά να πάει την επόμενη εβδομάδα να παραλάβει τα πράγματά του, παρουσία του υπεύθυνου προκειμένου να γίνει και η καταγραφή, ενημερώθηκε ότι δόθηκε έγγραφη εντολή να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο με παρουσία 4 υπαλλήλων, να ανοίξουν τα 2 σακίδια και να κατασχέσουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της πολιτικής προστασίας ερήμην του. Την απάντησή του για την αλήθεια του αυτοκινήτου της πολιτικής προστασίας θέλησε να δώσει ο Δήμος Κο, όπου στο σχετικό δελτίο τύπου ανέφερε πως η παρέτηση του κυρίου Γιοργαλή δημιουργούσε αυτόματα σειρά υποχρεώσεων. Η πρώτη ήταν να επιστρέψει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της πολιτικής προστασίας που κατήχε, δηλαδή εξοπλισμό, ηματισμό και ασύρματο, προκειμένου να παραδοθούν στο στέλεχος που θα αναλάμβανε τις αντίστοιχες ευθύνες, γεγονός που δεν το έπραξε. Επιπλέον, αυτοκίνητο τύπου G που οδηγούσε ως τότε αγνοείτο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο κύριος Γιοργαλής δεν έχει μείνει ούτε μία μέρα χωρίς αυτοκίνητο, αφού χρησιμοποιεί άλλο όχημα του Δήμου. Σήμερα, 40 μέρες μετά την παρέτησή του, 15 μέρες μετά την ανέβρεση του αγνοούμενου τζιπ και την επαναφορά του στην περιουσία του Δήμου, επιδιώκει με ανακοίνωσή του, προφανώς καθ' υπόδειξη όσων τον επηρεάζουν, να εκτρέψει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας από τα κορυφαία θέματα που την ενδιαφέρουν και την απασχολούν. Σήμερα διεξήχθησαν οι εκλογές της ΔΟΗ Ρόδου και ΚΟ για την ανάδειξη νέου ΔΣ στο Σύλλογο Εφοριακών Δωδεκανήσου. Υποψήφοι από την υπηρεσία του νησιού μας ήταν η Ειρήνη Κλονάρη, ο Θανάσης Αηδονίδης και ο Μανώλης Μαρίνος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις επί της εκλογικής διαδικασίας. Ο ίδιος ερωτηθής για το αν έχει μειωθεί η προσέλευση πολιτών στην ΔΟΗΚΟ μετά την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, υπογράμμισε ότι πλέον είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, ενώ για το θέμα του πιθανού κλεισίματος της τοπικής εφορίας, ο κύριος Μαρίνος επεσήμανε ότι επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα συγχώνευσης καταστημάτων στη Δωδεκάνησο. Κύριε Μαρίνε, σήμερα εδώ στην ΔΟΗ της ΚΟ πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εφοριακών Δωδεκανήσου. Έτσι θα ήθελα να μας πείτε πώς πήγε η προσέλευση και ποιοι είναι και οι υποψήφοι από την ΔΟΗ του νησιού μας. Σας καλωσορίζουμε στη ΔΟΗΚΟ. Ο Σύλλογος Δωδεκανήσου Εφοριακών πραγματοποίησε τις εκλογές σήμερα
τη 15η Δεκεμβρίου, έτσι. Οι εκλογές γίνονται κάθε 3 χρόνια. Την ανάδειξη εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για εκπροσώπους στην ΠΟΕ ΔΟΗ, κεντρικά δηλαδή, και στην ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τριπλή ψηφοφορία σήμερα. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Έχουμε πάνω από 90% προσέλευση στο χώρο. Ήρθαν και κάποιοι συνάδελφοι και από την Κάλυμνο. Πιστεύω πως η διαδικασία κλείσει ομαλά. Τώρα θα κλείσουν οι κάλπες mm-hmm. αυτή την ώρα. Θα πάμε στο πρωτοδικείο και θα αποστείλουμε τα κεντρικά στη Ρόδο ώστε να καταμετρηθούν οι ψήφοι κτλ. Οι υποψήφοι από την υπηρεσία της ΚΟΠ ποιοι ήταν? Οι υποψήφοι ήταν η κυρία Κλονάρη Ειρήνη, η οποία είναι δεύτερη φορά υποψήφια, ο κύριος Αηδονίδης Αθανάσιος και εγώ, ο Μαρίνος Μανώλης. Πολύ ωραία. Μιας και έχουμε την ευκαιρία έτσι να λέμε δύο λόγια μαζί σας σήμερα με αφορμή τις εκλογές, θα ήθελα έτσι να μας πείτε ποια είναι και η κατάσταση που επικρατεί γενικά στην υπηρεσία μας εδώ στο νησί μας, τώρα που ψηφιοποιούνται και πολλές διαδικασίες. Έχει περιοριστεί η προσέλευση του κόσμου για την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων αλλά και διάφορων άλλων διαδικασιών? Κοιτάξτε, εμείς πάγιο αίτημα των εφοριακών ήταν η ψηφιοποίηση και απομάκρυση του κοινού από mm-hmm. τις εφορίες. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να το υλοποιεί η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Διότι αυτό μας απομονώνει από την πολύ χρήση με το κοινό και την αξιοποίηση των πληροφοριών και τη διασταύρωση των πληροφοριών για τη φορολογητέα ύλη, που αυτό είναι το ζητούμενο πάντα στις υπηρεσίες. Γιατί το να έχουμε τους πολίτες εδώ για απλές υπηρεσίες mm-hmm. και για απλά πιστοποιητικά, τα οποία τώρα τα μπορούν και τα αντλούν. Εμείς είχαμε δαπανίσει το οποίο πολύ χρόνο της ημέρας και έτσι δεν μας δινόταν χρόνος στο να ασχοληθούμε με την ουσία της καρέκλας αυτής, τέλος πάντων, που μας έχει δώσει το δημόσιο. Δηλαδή να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε mm-hmm. να φέρουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα φέρουμε. Έτσι και για να ολοκληρώσουμε, είχε τεθεί στο παρελθόν το ζήτημα των συγχωνεύσεων των υπηρεσιών των εφοριών. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται σαν ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα στην Ελλάδα οι εφορίες έχουν αρχίσει και συγχωνεύονται. Mm-hmm. Εμάς για την ισιωτικότητα εδώ έχουν διατηρηθεί στο δεκάνησο 2 ΔΟΗ, η ΔΟΗ της ΧΟ και η ΔΟΗ της ΡΟΔΟ. Πιστεύω ότι αυτό στα νησιά δεν θα μπορέσουν εύκολα να το αλλάξουν. Άλλωστε, η ΚΟΣ είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός με μεγάλα έσοδα και με πολλές δουλειές. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διάστημα 50 ημερών και στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Την ευκαιρία να γίνουν δεκτοί στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την στήριξη του Δήμου ΚΟ έχουν πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την επόμενη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5387-325 και 326, εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η προθεσμία που είχε δώσει η Ελστάτ προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία της απογραφής, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου, ωστόσο είχε πάρει παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν μπόρεσαν μέχρι και τα μεσάνυχτα για οποιοδήποτε λόγο να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα απογραφούν το επόμενο διάστημα από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Τις καλύτερες εντυπώσεις για τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ακούγονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας από τα ηχεία που εγκατάστησε ο Δήμος έχουν οι συμπολίτες μας. Τόνωση της διάθεσης, όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και πολλές ευχές είναι λίγα από τα αρκετά σχόλια που μοιράστηκαν οι ΚΟΗ στην κάμερα του ΚΟΣ TV.
Βρισκόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία Ελευθερίας, όπου από τα ηχεία ακούγονται όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Και ρωτάμε την εντύπωση των πολιτών για τα ιδιαίτερα φετινά Χριστούγεννα που πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην πόλη της ΚΟ. Να ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε όλη την πόλη. Κύριε Σαρούκο, είμαστε στην Οδό Ιπποκράτους, όπου τα ηχεία εδώ παίζουν όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Πείτε μας πώς σας φαίνεται η φετινή χρονιά, με τα φετινά Χριστούγεννα, με αυτή την πράξη, την κίνηση που έκανε ο Δήμος. Και πάντα τις γιορτές κοιτάμε να ανεβεί το ηθικό των ανθρώπων, διότι περάσανε πολλά, ειδικά οι κόοι από το 2015 πλήττονται, είτε αυτό λέγεται σεισμός, είτε μεταναστευτικό, είτε πανδημία. Άρα πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό και με τη χριστουγεννιάτικη μουσική, που πιστεύω ότι όταν είναι η μουσική με λόγια και τραγουδάνε διάφοροι τραγουδιστές, νομίζω ότι πρέπει να ανέβει ο ήχος για να δώσει περισσότερη όθηση, περισσότερη τη ζωντάνια, διότι ο απότερος σκοπός είναι και ο κόσμος να ψωνίσει στα μαγαζιά και να ανέβει το ηθικό του. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας. Πολύ ωραίες νότες. Πραγματικά όταν πατάμε στα στενά και στους δρόμους, στα πλατόστερα εδώ του Δήμου, ο Δήμος το έχει επιλέξει αυτό. Μας αρέσει. Είναι εντάξει. Και του χρόνου να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Η μουσική είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που μας κάνει και νιώθουμε όμορφα, οπότε θέλουμε να ακούγεται πολύ συχνά και πολύ δυνατά, και μπράβο σε αυτούς που το σκεφτήκανε. Πώς σας φαίνεται που φέτος τα Χριστούγεννά μας εδώ στην πόλη έχουν εμπλουτιστεί με όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες? Ωραία, δίνουν έτσι μια άλλη αίσθηση, μια άλλη διάθεση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία αυτή. Μιλώ καθαρά σαν έμπορος και μιλώ σαν άνθρωπος που βιώνει την πόλη καθημερινά. Νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία και παρακινεί τον πολίτη να κάνει τη βόλτα στην πόλη. Το χρειαζόμαστε και εμείς αυτό στην αγορά και έχουμε λειτουργήσει άψογα. Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, από σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Οι επιστήμονες προτρέπουν τους γονείς να προγραμματίσουν το ραντεβού, τονίζοντας ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό όπως οι ενήλικοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την περασμένη Παρασκευή 10 του μήνα, που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών, περισσότερα από 29.000 παιδιά έχουν κλείσει ραντεβού. Η κυβέρνηση δεν εξετάζει νέα μέτρα για την εορταστική περίοδο, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας πως προτεραιότητα είναι η εφαρμογή των υφιστάμενων. Συμπλήρωσε δε ότι μετά την ανακοίνωση για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών, έχουν κλειστεί πάνω από 100.000 ραντεβού πρώτης δόσης στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Άλλαξε από χθες η ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης, μετά τη διάρκεια του να είναι πλέον τρίμηνη και όχι εξάμηνη. Σημειώνεται ότι αν το πιστοποιητικό έχει λήξει, τότε ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους. Πίσω από το τεχνολογικό θαύμα της επαναλειτουργίας των ανεμόμυλων της Πάτμου, κρύβεται ο νους ενός πολυμήχανου ξυλουργού, του Γιώργου Καμίτσι. Ένας από τους τεχνίτες που συνέβαλαν στην ανακαίνιση των ανεμόμυλων στην Πάτμο. Ο Γιώργος Καμίτσης ξεκίνησε την τέχνη του ξυλουργού από τον οικογενειακό Ταρσανά και τελειοποίησε την τεχνική του όταν γνώρισε τη Γαλλίδα αρχιτεκτόνισσα Καρίν Ναταλή, η οποία τον βοήθησε να εξελίξει την τέχνη του. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η τέχνη αυτή τίνει να εξαφανιστεί και είναι σημαντικό να υπάρξει σφαιρική εκπαίδευση της τεχνικής. Φιλοδοξώ να μοιραστώ τα μυστικά της τέχνης μου, διευκρινίζει ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι τα μυστικά του μυλομαραγκού τείνουν να περάσουν στη λύθη μαζί με τους ίδιους τους μύλους. Κύριε Καμίτσι, σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα που έχουμε δει για το ότι είστε ο τελευταίος δωδεκανήσιος μυλομαραγκός που βραβεύτηκε μάλιστα και από το Europa Nostra, θα θέλουμε να μας πείτε για αυτή την τεχνική, η οποία είναι σπάνια, αλλά είναι όμως γεγονός. Βλέποντας μάλιστα τους μύλους στην Πάτμο, νομίζω ότι όλοι μας τους έχουμε θαυμάσει και για την ομορφιά τους, αλλά και για τις τεχνικές που έχει. Ο μυλομαραγκός είναι αυτός που ξέρει να κατασκευάζει όλα τα ξύλινα τμήματα του ανεμόμυλου. Mm-hmm.
Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά. Μας πείτε γιατί... έτσι εν συντομία ποια είναι αυτά τα ξύλινα μέρη που έχει ένας ανεμόμυλος. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Βασικά έχουμε τον μηχανισμό, ο οποίος, μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Ο αέρας έρχεται πάνω στα πανιά. Τα πανιά με τη βοήθεια των αντένων δίνουν κίνηση στον άξονα και ο άξονας με τη σειρά του δίνει κίνηση στην πάνω πέτρα, η οποία συνεργάζεται με την κάτω πέτρα και έτσι αλέθουμε τον καρπό. Όπου ο καρπός θα μας βγάλει το άλεσμα. Το άλεσμα είναι το λεγόμενο αλεύρι μαζί με τον φλοιό του σταριού, δηλαδή αυτό που ονομάζουν πίτρο. Και μετά θα πρέπει να το κοσκινήσουμε για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τα υλικά και να πάρουμε το φέρμα. Εσείς δηλαδή αυτή τη τεχνική την μάθατε από τον πατέρα σας? Εγώ αυτό που είχα μάθει ήταν να μπορέσω να είμαι βοηθός στα κομμάτια της ξυλουργικής μέσα στα παραδοσιακά σκάφη. Μετά σιγά σιγά ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα σπίτια, με τα έπιπλα, με τα πατώματα, με τις ροφές. Στα 21 μου έτη βρέθηκα με την Καρίν Ναταλή αρχιτεκτόνισσα, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έχω στο μυαλό μου, να μπορώ να το σχεδιάζω και να το βγάζω σε κάποιο χαρτί. Οπότε όταν ο Ελβετός ο φίλος μας, ο Σαρλ Πικτέ, πήρε την απόφαση και είπε ότι εγώ θα ήθελα να βλέπω τους ανεμόμυλους της Πάτμου να ανοίγουν τα πανιά τους, ανέθεσε στην Μπέκετ Ντάφνη, αρχιτεκτόνισσα, να φτιάξει την ομάδα της όπου θα ετοιμαστεί προκειμένου να κατασκευαστούν οι ανεμόμυλοι. Η ομάδα λοιπόν φτιάχτηκε και έλειπε ο Μαραγκός. Ήταν η πρώτη φορά, δεν το φοβήθηκα. Απλά αυτό που είπα στην ομάδα ήταν το εξής: θέλω να μου δώσετε τα σχέδια, να κάτσω να τα αναλυτήσω και να μπορέσω να δω αν όντως πραγματικά μπορώ να το κάνω. Το στίχημα, το εγχείρημά σας επιτεύχθη. Θα πρέπει να πω μία μικρή λεπτομέρεια, η οποία είναι εξής. Ήθελα απόλυτη ηρεμία για να μπορέσω να ασχοληθώ με τα 20 σχέδια. Παρέλαβα 20 σχέδια αρχιτεκτονικά. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να τα υλοποιήσετε αυτά τα 20 σχέδια? Όχι. Τα σχέδια τα παρέλαβα έτοιμα. Απλά κατανάλωσα μία εβδομάδα προκειμένου να καταλάβω από αυτά που φαινόταν στα σχέδια τι έπρεπε να κάνω. Να κάνω προμέτρηση ξυλίας, να μπορέσω να δω τι βαθμό δυσκολίας έχει όλη η κατασκευή και μου πήρε μία εβδομάδα. Η δουλειά αυτή πότε αποπερατώθηκε από δική σας πλευρά, από τη στιγμή που πήρατε τα σχέδια? Πόσος καιρός χρειάστηκε για να κάνετε όλα αυτά τα υλικά που κάνατε σε ξύλο? Θα σας πω, παρέλαβα τα σχέδια, ασχολήθηκα με αυτά μία εβδομάδα, έκανα προμέτρηση και κοστολόγηση εργασίας και την παρουσίασα στην ομάδα αρχιτέκτων, μηχανικούς και τεχνολόγους στην Αθήνα και μετά μας πήρε, αφού συμφωνήσαμε τέλος πάντων, μετά μου πήρε ένα έτος για να μπορέσω να ολοκληρώσω έναν ανεμόμυλο. Αυτή την τεχνική την οποία την κάνετε με τόσο ωραίο τρόπο δεν σας προκαλεί να την μεταφέρετε αυτή την τεχνική στις νεότερες γενιές? Στα εγγένεια είπα ότι όλα αυτά που έμαθα και όλα αυτά που ξέρω μέχρι στιγμής καλό θα ήταν να μπορέσουμε να τα διδάξουμε. Βασικά στις νεότερες γενιές θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να το αφήσουμε ως παρακαταθήκη, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε με αυτά τα παιδιά τα οποία είναι πλέον πανέξυπνα. Πρέπει να βρούμε τρόπο μέσα από την τεχνολογία να τους τραβήξουμε το ενδιαφέρον και να τους πούμε ότι κοίτα, αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή είναι η ιστορία μας. Παντού είχαμε ανεμόμυλους, αντί να τους έχουμε ως ερυπωμένα κτίρια, ας βρούμε τον τρόπο με τη δική σας βοήθεια. Τη δική σας βοήθεια, να μπορέσουν να είναι ή ιστορικά μνημεία, ή να αλέθουμε, ή να βγάζουν νέμα, ή απλά να είναι τουριστικά αξιοθέατα, ή όλο μαζί. Κύριε Καμίτση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος ανεμόμυλος είναι αυτός ο οποίος σας εντυπωσιάζει εκτός από τις Πάτμου που ανακοινήσατε εσείς στη χώρα μας? Μπορώ να πω ότι στη Σαντορίνη έχουμε μια διαφορετική μορφή ανεμόμυλου, ο οποίος είναι στηριγμένος στο θέμα του σεισμού. Δηλαδή είναι μικρότερος σε ύψος και μικρότερος σε διάμετρο και πιο χαμηλός.
Οπότε αυτό τον κάνει πιο ανθεκτικό στους σεισμούς και αυτός έχει λιγότερα ξύλα. Οπότε είναι περισσότερο πέτρα μέσα. Η μύλη της ΚΟ, πώς σας φέρονται οι ανεμόμυλη της ΚΟ? Έχει γίνει μία όμορφη ανακαίνιση, όπου εάν είχαμε προσέξει λίγο παραπάνω τα σχέδια, το αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, εγώ δεν προτείνω να γίνει η πιστή ανακαίνιση. Αναφέρεται στο μυλοτόπι στην Κέφαλο. Στην Κέφαλο. Το να κάνουμε μία πιστή αντιγραφή ακριβώς όπως ήταν το παλιό, κάνουμε απλά επανάληψη και των λαθών που είχε κάνει ο παλιός τεχνίτης. Η όλη ιστορία σήμερα είναι να κάνουμε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με τη βοήθεια μηχανικών και τεχνικών να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις δυνάμεις που χρειάζονται και να αλλάξουν κάποιες διατοπές στα ξύλα προκειμένου να δέχεται τον αέρα πιο όμορφα και να να κάνουμε τι, να δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τον Μιχάλη Κατρίνη πρότεινε για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για τη θέση της Γραμματέως πρότεινε την Ευαγγελία Λιακούλη και τον Γιώργο Αρβανιτίδη για αναπληρωτή γραμματέα. Πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος παραμένει ο Κώστας Κανδαλίδης, ενώ δεύτερη θα είναι η Νάντια Γιανακοπούλου. Για τις θέσεις του Προέδρου και των Γραμματέων θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, ενώ εκπρόσωποι ορίζονται από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στρατηγική στόχευση αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου είναι η τουριστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας. Με τους οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμού θα προσελκύσουν ταξιδιώτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προς όφελος της ελληνικής οικογένειας. Η στρατηγική του νομοσχεδίου, δηλαδή, είναι να επιστρέψει ο πλούτος, να επιστρέψει το κέρδος από την προσπάθεια αυτή στην ελληνική οικογένεια και στην ελληνική κοινωνία. Τα γιορτινά της έχει φορέσει η πόλη της Ρόδου εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο φετινός διάκοσμος έχει εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους, προκαλώντας τους να βγουν για βραδινό περπάτημα, για βόλτα στα εμπορικά καταστήματα και για πολλές φωτογραφίες. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κωνσταντίνο Σπανό, η φετινή εορταστική περίοδος είναι πολύ διαφορετική από αυτήν του 2020 για το λιανεμπόριο. Όλα τα καταστήματα έχουν στολίσει τις βιτρίνες τους, ενώ βρίσκονται σε πλήρη επάρκεια ειδών με προσιτές τιμές. Ο ίδιος επισημαίνει ότι σε όλα τα μαγαζιά λιανικής η είσοδος γίνεται με αυστηρό έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού ή rapid test 48 ώρων. Η κατάσταση στη Ρόδο είναι γιορτινή, η ατμόσφαιρα έχει αρχίσει και μυρίζει πραγματικά Χριστούγεννα. Η πόλη σιγά σιγά στολίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ο στολισμός της και μπαίνουμε σε ένα πιο εορταστικό κλίμα, σε μια πιο εορταστική ατμόσφαιρα. Υπάρχουν σημεία της πόλης, τα οποία όπως είναι το Δημαρχείο, η Νέα Αγορά, η πύλη μπροστά από τη ΔΕΗ. Στο λιμάνι υπάρχει αρκετά εντυπωσιακός φωτισμός και στολισμός και ο κόσμος σειραίει είτε να φωτογραφηθεί είτε να θαυμάσει την φάτνη η οποία έχει στηθεί, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στολίδια. Η αλήθεια είναι ότι θα μείνω για λίγο στον διάκοσμο, καθώς έχουν ακουστεί πολλά για τον πολύ εντυπωσιακό φέτος τρόπο με τον οποίο έχει στολιστεί η πόλη της Ρόδου. Είναι γεγονός λοιπόν, το επαληθεύεται. Η αλήθεια είναι πως ιδιαίτερα μπροστά από το Δημαρχείο αυτό το οποίο έχει στηθεί φέτος δεν νομίζω να υπάρχει τις πίσω τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει όμως κάτι που το αγαπώ προσωπικά και είναι κάτι που ας πούμε είναι το αγαπημένο προσωπικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο αρκουδάκι στην πλατεία Κύπρου, το οποίο το βράδυ είναι φωτιζόμενο με δώρα γύρω-γύρω, που τα παιδιά πραγματικά σειραίουν για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Πολύ ωραία. Είναι ίσως το πιο, έτσι, ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι παιδική γιορτή, απευθύνεται στα παιδιά και μαζί με τα παιδιά γινόμαστε κι εμείς λίγο παιδιά, έτσι για να το ζήσουμε καλύτερα και να θυμηθούμε και τα δικά μας. Κύριε Σπανέ, η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά και θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς από τη μεριά σας ως Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου και νομίζω ότι έτσι έχει δοθεί μια παραπάνω μέρημνα στον στολισμό για να αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και να αφήσουμε λίγο πίσω μας και το προηγούμενο χρόνο που όλα τα πράγματα ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Υπήρχε lockdown, υπήρχε μια
υπήρχαν περιορισμοί. Φέτος έτσι βλέπετε αυτό να αποτυπώνεται και στα ταμεία των καταστημάτων, αλλά και στα πρόσωπα του κόσμου, η αλλαγή του κλίματος. Για να ξεκινήσουμε από το γεγονός, είναι ότι όντως είμαστε καλύτερα από πέρσι. 360 περίπου μέρες πριν ήμασταν σχεδόν σε lockdown. Mm-hmm. Η αγορά λειτουργούσε με περιορισμούς, με click away, έτσι, με περιορισμένη κίνηση, με περιορισμένο ωράριο. Ο κόσμος ήταν μαζεμένος. Αλλά φέτος η κατάσταση δείχνει να έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή, όπου τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, είναι ότι υπήρξε μια παραπάνω κίνηση ειδικά στο κέντρο της mm-hmm. Ρόδου. Βοήθησε βέβαια και ο καιρός, ο οποίος μας έκανε τη χάρη και δεν έβρεχε όπως τις τελευταίες ημέρες. Αλλά και σε ελπίσουμε ότι και την επόμενη Κυριακή δεν θα βρέξει. Στους κόσμους να κατέβει ξανά και είναι να κάνει. Είναι Κυριακή λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Είναι δύο Κυριακές οι οποίες είναι ανοιχτά. Ακριβώς. Οι 12 και οι 19. Οπότε ο κόσμος βγήκε πάντως έξω. Κάποιοι έκαναν κάποιες αγορές, οι περισσότεροι απλά κοιτούσαν, κάναν το γνωστό window shopping mm-hmm. και ίσως περιμένουν να πληρωθούν κιόλας, διότι εντάξει. Είναι και τα δώρα τώρα. Χρήμα, αν δεν υπάρχει χρήμα, υπάρχει, η λαϊκή ρίση λέει ότι η έλλειψη χρημάτων στάσει εμπορίου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν λοιπόν πληρωθούν μισθοί, συντάξεις, επιδόματα και δώρα, όσοι για όσους ακόμα παίρνουν δώρο, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα κινήσει την αγορά και φέτος όπως και κάθε χρόνο. Οι βιτρίνες έτσι των καταστημάτων είναι το ίδιο εορταστικές και πλούσιες ήδη, όπως είναι και η υπόλοιπη ατμόσφαιρα στην Ρόδο. Ναι, τα καταστήματα φέτος έχουν κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια, προφανώς επηρεασμένη και από την περσινή χρονιά, στην οποία δεν ήταν τόσο εορταστική, έτσι ώστε να τραβήξουν τα βλέμματα του κόσμου στις βιτρίνες τους για να τους προκαλέσουν και προσκαλέσουν να ψωνίσουν από τα καταστήματα. Όλο λοιπόν αυτό το σκηνικό φέτος, η πόλη της Ρόδου είναι πραγματικά πολύ πιο φωτεινή από πέρσι, είναι πολύ πιο εορταστική από πέρσι. Τα καταστήματα είναι σε πλήρη επάρκεια ειδών. Πολύ σημαντικό. Έχουν σχετικά καλές τιμές. Η επάρκεια ειδών, να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Οι τιμές είναι σχετικά καλές. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο έχουμε διαπιστώσει η διεισόμαση είναι ότι τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτοκολλά και γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν την είσοδο των καταναλωτών στα καταστήματα. Ζητάτε δηλαδή, ζητούν οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε rapid test 48 ώρων από τους ανεμβολίες τους για την είσοδο στα καταστήματα. Εκεί που ήμασταν κάτω, αλλά και εγώ που είμαι σχεδόν κάθε μέρα στο κέντρο ζώδιο, ακόμα και σε καταστήματα που μας γνωρίζει ο κόσμος, ξέρει ποιοι είμαστε, ακολουθεί τη διαδικασία, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε απόλυτα και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γι' αυτό. Τα καταστήματα της μικρής λιανικής είναι ασφαλή καταστήματα και ο κόσμος θα πρέπει φέτος να τους προτιμήσει. Κύριε Σπανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλές σας ευχαριστούμε γιορτές, πολύ. Να προσέχετε όλοι για να έχουμε ακόμα καλύτερες γιορτές. Η αστική εταιρεία Ιπποκράτης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού και συναισθανόμενη τη σημασία της ιστορικής αυτοσυνειδησίας, σε συνεργασία με τον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου, προέβη στην έκδοση ειδικού επαιτειακού τεύχους αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Το επαιτειακό αυτό τεύχος αποστέλλεται στα γυμνάσια της Νησουκό προκειμένου να διανεμηθεί στους μαθητές. Η κινηματογραφική λέσχη Κόκκι-Λεκό προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Θέατρο Πολυχώρος Φαγείο σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με προβολή της ταινίας It's a Wonderful Life, έτσι ώστε να ξανασμίξουν κάτω από τη μεγάλη οθόνη και να συζητήσουν τις επόμενες δράσεις της λέσχης στην αυγή του νέου έτους.
Ο Σύλλογος Κριτών Κο Οτάλος σας προσκαλεί στο πρώτο κριτικό μουσικό αντάμωμα, μια πολιτιστική εκδήλωση που σκοπό έχει να αποτίσει φόρο τιμής στους μουσικούς καλλιτέχνες στην Κο που τιμούν την κριτική μουσική παράδοση. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στο κατάστημα Ταβέρνα Εστιατόριο με την επωνυμία Όνειρο στο Τιγκάκι Κο. Θα προσφέρεται φαγητό και ποτό και θα υπάρχει τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ για τους ενήλικες και 10 ευρώ για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ενώ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από την πανδημία. Με αρκετό κόσμο παρά τις έντονες βροχοπτώσεις, έψαλε χθες χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κο και Νησίρου κυρίου κυρίου Ναθαναήλ, ο πανηγυρικός Εσπερινός στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου Κο από την Ενωρία Αγίων Πάντων και τον πατέρα Αναστάσιο Τσουπνιά. Την ημέρα της εορτής του Αγίου Ελευθερίου, η Εκκλησία τιμά και τη μνήμη της μητέρας του Ανθίας, του Αγίου Κορέμονος. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του αναφέρθηκε με συγκίνηση στο θαυμαστό βίο και το μαρτύριο του Αγίου Ελευθερίου και επεσήμανε πως μνημονεύουμε κάθε φορά και ευχαριστούμε τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Μανόλακα που έδωσε το οικόπεδο δίπλα ακριβώς από το σπίτι του και τους Θεόδωρο και Ερατό Παυλάκη που η μεγάλη πίστη του συντέλεσε στο να χτιστεί ο ιερός αυτός ναός, τον οποίο εγγενίασε ο μακαριστός Μητροπολίτης Εμμανουήλ το 1948, τόνισε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνας. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέψονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι. Επιδεόμεθα και υπέ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ίσον πόλη και νωρία ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλαίων ευμένη και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσο την καθημών κινουμένην φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς και Ανθίας. Βρισκόμαστε στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν στη Ρώμη. Γεννιέται από μια οικογένεια ευκατάστατη, ένα παιδί που γρήγορα μένει μόνο του γιατί ο πατέρας του χάνεται.
Ο μικρός Ελευθέριος μένει με τη μητέρα του. Εκείνη τον κατηχεί στο χριστιανισμό και προσπαθεί να του μάθει ό,τι μπορεί για την αλήθεια της πίστης. Αλλά επειδή θεωρεί πως οι γνώσεις της είναι λίγες, παρακαλεί τον επίσκοπο Ρώμης να αναλάβει την κατήχηση του Ελευθέριου. Και ο επίσκοπος Ρώμης αναλαμβάνει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να κατηχήσει και τον Ελευθέριο, ο οποίος όμως έχει μια ανάπτυξη πολύ γρήγορη στα πνευματικά πράγματα. Έχει μια ζωντάνια πολύ ιδιαίτερη από παιδί και έτσι όταν φτάνει 15 χρονών, ο επίσκοπος Ρώμης θεωρεί πια πως είναι έτοιμος να τον χειροτονήσει διάκονο. Και στην ηλικία των 15 ετών ο Ελευθέριος χειροτονείται διάκονος. Όταν φτάνει 17 χρονών, τότε παίρνει και το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και γίνεται πρεσβύτερος. Και όταν πάτησε τα 20, ο επίσκοπος Ρώμης θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής της Ιλυρίας, εκεί που βρίσκεται η σημερινή Αλβανία, είναι το Ιλυρικό Βυζαντινό θέμα, τότε κάνει στα 20 του τον Ελευθέριο επίσκοπο, γιατί είναι βέβαιος πως είναι ικανός για επίσκοπος και το στέλνει στο Ιλυρικό θέμα. Και σήμερα, σε αυτόν εδώ το χώρο, λειτουργεί όπως γνωρίζετε καλά και το εργαστήριο ψηφιδωτών της Ιεράς Μητροπόλεως. Αυτή η μικρή σχολή, η οποία όμως αρχίζει να ακουμπάει κυρίως τους νέους ανθρώπους. Τους ακουμπάει και τους κάνει να αισθάνονται την παρουσία του Χριστού μέσα από την τέχνη. Ευχαριστώ τον Δαβίδ, τον Χατζή Δαβίδ, ευχαριστώ τον Νίκο, τον Μίγλη, τον δάσκαλό του, ευχαριστώ τους μαθητές που βρίσκονται εδώ συνέχεια για να μπορούν να προσφέρουν στο Θεό μέσα από την τέχνη τους, τη σκέψη τους και τη ζωντάνια τους. Ευχαριστώ Πατέρα Αναστάση που δίνεις τη δυνατότητα μαζί με τους συνεργάτες σου και μαζί με ολόκληρη την ενορία στο εργαστήριο αυτό των ψηφιδωτών να λειτουργεί. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τον μικρό Στέφανο να ετοιμάζει ένα σταυρό που θα στολίσει την Αγία Τράπεζα και να έχει αγωνία πότε θα τελειώσει. Είναι συγκινητικό να βλέπουμε τα παιδιά να έρχονται εδώ και να θέλουν να μάθουν την τέχνη των προγόνων τους και να θέλουν να αναπτυχθούν. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Μακαρίζουμε λοιπόν τους κτήτορες, μακαρίζουμε τους προγόνους μας, προσευχόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη και εγώ προσωπικά σαν επίσκοπος σας ευχαριστώ όλους, γιατί είναι η ζωή του τόπου μας, είναι η ζωή της Εκκλησίας μας, είναι η πίστη που θα πρέπει να δυναμώνουμε συνεχώς μέσα μας για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της συνέχειας και θα την έχουμε γιατί ο Θεός έτσι το επιθυμεί. Πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Να δούμε τώρα και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όπου ο ΔΟΠΑΒΣ ενημερώνει ότι το Σάββατο και την 18 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Κέφαλο στις 5 το απόγευμα, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα περιοδεύσει στην Κέφαλο παιανίζοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών υπό την διευθύνη του μουσικού Στέλιου Γερασκλή. Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Αθανάσιου Πουλιού θα βρίσκεται στην Ίσυρο για μουσική περιοδία στους κεντρικούς δρόμους και τις γειτονιές. Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Αντιμάχια στους Αγίους Αποστόλους στις 4.30 το απόγευμα, το οποίο θα εμπλουτίσει καλλιτεχνικά η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Νικόλαου Γκαναβούρα. Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, το πρωί η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Νικολάου Γκαναβούρα θα βρίσκεται στην Κάλυμνο για μουσική περιοδία στους κεντρικούς δρόμους και τις γειτονιές παιανίζοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα. Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Επίλεκτη
για την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής Νεανίδων είναι η αθλήτρια της ΗΠΙΟ Νισκό, Ζέτα Μαστροκώστα. Για τη σημαντική αυτή επιτυχία της αθλήτριας και του Συλλόγου, αλλά και για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνει η ομάδα το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, μίλησε στο Κος TV η προπονήτρια και καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάγκη Μιχαηλίδου. Μάγκη, άλλη μια επιτυχία για την ομάδα της Ιππιώνης, η μεγαλύτερη νομίζω από όλες. Μια αθλήτρια, η Ζέτα Μαστροκώστρα που είναι εδώ δίπλα μας το κορίτσι, είναι επίλεκτη για την Εθνική Ομάδα Νεανίδων. Πες μας εσύ λίγα λόγια. Ήταν ένας από τους στόχους μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το περίμενα. Ίσως όχι τόσο γρήγορα, ίσως ένα βάθος πενταετίας, γιατί η δουλειά μας είναι τέτοια και το σύστημα που ακολουθώ από τότε που αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά και κάποιοι άνθρωποι ήρθαν μαζί μου να κάνουμε μια δουλειά που να μπορεί να δώσει στα κορίτσια μια προοπτική να εξελιχθούν. Ήταν ένας από τους στόχους που επιτεύχθη. Είμαι πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη, ειδικά για αυτό το παιδί, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που ήταν ο στόχος της, το ήθελε, το έλεγε. Δηλαδή, όποτε και μικρή αν τη ρώταγε, θα σου λέει αυτό, ότι εγώ θέλω να πω στην ελληνική ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ, αξίζει. Νομίζω ότι αν καταφέρει και προπονηθεί από εδώ και πέρα όπως πρέπει, το οποίο είναι κάτι που πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά πλέον, εφόσον η Ομοσπονδία μας εμπιστεύτηκε και επέλεξε ένα παιδί από εμάς, να μου δοθεί ευκαιρία και σε μένα και σε εκείνη, να την προπονήσω έτσι όπως πρέπει, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στην Εθνική και να τη δούμε και στο εξωτερικό να αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις στο νησί, τις οποίες δεν τις έχουμε ακόμα, ώστε να μπορέσω και εγώ να την προπονήσω έτσι όπως ξέρω ότι μπορώ και πρέπει να προπονηθεί για να μπορεί να συναγωνιστεί και τις άλλες αθλήτριες που έχουν επιλέγει στην Εθνική. Είναι Εθνική Νεανίδων για τις ηλικίες, τα κορίτσια που είναι γεννημένα το 2007, τις νέες νεάνιδες. Και το πλάνο είναι ένα 7ετές πλάνο της Ομοσπονδίας σε βάθος χρόνου να ανεβάσει πάλι την ελληνική ρυθμική σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ ψηλά, το οποίο η Ζέτα θα προπονείται μαζί μου τώρα και σιγά σιγά θα πηγαίνει και σε κάμπ στην Αθήνα, θα έρχονται να την βλέπουν, θα έχω μια καθοδήγηση και μια συνεργασία στενή με τις ομοσπονδιακές προπονήτριες. Οπότε τώρα σαν επίλεκτη για την Εθνική Ομάδα, πόσες παραπάνω ώρες προπόνησης θα πρέπει να κάνει? Κανονικά αυτές οι αθλήτριες κάνουν κάθε μέρα 4 με 5 ώρες στάνταρ. Τώρα η Ζέτα και τα περισσότερα κορίτσια από την ομάδα μας, εδώ στην ΚΟ, κάνουμε και άλλα πράγματα. Κάνουμε και πολλές γλώσσες, κάνουμε και φροντιστήρια, είμαστε και αριστούχες μαθήτριες, τα κάνουμε όλα. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα κάνουμε πολλές παραπάνω εκ των πραγμάτων. Δεν έχουμε ώρες, δεν έχουμε γήπεδο. Ελπίζω τώρα ο Δήμος μετά και από αυτό και τα μετάλλια που φέραν τα κορίτσια στο περιφερειακό να κάνει κάτι καλύτερο για την ομάδα, για να μας δώσει και τη βοήθεια να βγάλουμε ως πρόσωπο το νησί για την επιλογή του. Σίγουρα θα πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω. Θα δούμε τώρα. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Ζέτα, πες μας εσύ πώς νιώθεις για αυτή σου την επιτυχία που, όπως λέει και η προπονήτριά σου, η κυρία Μιχαηλίδου, το είχε σκοπό από πολύ μικρούλα που ξεκίνησες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και δεν περίμενα από την πρώτη φορά που θα πήγαινα να ήμουν η επίλεκτη. Και χάρηκα πάρα πολύ που πέτυχα το στόχο μου. Στο άμεσο μέλλον, τι σχέδια έχετε με την ομάδα της Ιππιώνης και το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής? Εκτός ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο κώδικα, γιατί άλλαξε ο παγκόσμιος κώδικας που βαθμολογείται το άθλημα και έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, κάνουμε κάτι πολύ ωραίο για τα παιδιά. Μετά από 2 χρόνια κλεισούρας και καραντίνας, θα κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή ρυθμική στο κλειστό του μπάσκετ το ερχόμενο Σάββατο στις 18 στις 5 το απόγευμα. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Είναι COVID free, δηλαδή μόνο εμβολιασμένοι και με πιστοποιητικό νόσησης, έτσι όπως πρέπει να γίνει για να είμαστε ασφαλείς και να έρθει σε πέρας όλη η εκδήλωση χωρίς να έχουμε απρόπτα. Για όσους ανθρώπους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιδιά και δεν μπορούν λόγω αυτού του κολλήματος, θα υπάρχει live streaming από το κανάλι του το YouTube του Έκφραση, το οποίο το μας το χορηγεί για τα παιδιά. Θα έχει λαχιοφόρο, θα έχει πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά και θα εμφανιστεί όλο το σωματείο, όλοι οι πιόνοι, πάρα πολλά παιδιά, τα μωρά μας, τα τρίχρονα, τα τετράχρονα, τα πιο μεγάλα, το αγωνιστικό. Θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τη Ζέτα live να εκτελεί ένα από τα προγράμματά της, όπως και τα κορίτσια που πήραν το πρωτάθλημα στην Κρήτη πριν μερικούς μήνες. Θα είναι πολύ ωραία. Μετά από καιρό, νομίζω τα παιδιά το έχουν ανάγκη να χαρούν λίγο, να νιώσουν πώς ήταν η ζωή μας πριν μας συμβεί όλο αυτό, και αυτά κι εμείς. Μετά έχουμε σκοπό να κάνουμε διάφορα συμμετοχές σε meeting και τα λοιπά, να τις προετοιμάσω κατάλληλα, και τον Απρίλιο, αν πάνε όλα καλά,
Η ΚΟΣ για πρώτη φορά θα διοργανώσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτιού Αιγαίου στο νησί μας, θα το διοργανώσουμε εδώ. Και θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία θα είναι και μια αρχή για την εξωστρέφεια και για διάφορα αθλητικά πράγματα που εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να γίνονται εδώ και να δώσουν και μια νέα όθηση και ένα καινούριο κομμάτι στη λειτουργία του νησιού. Ζέτα, εσύ τι θα ήθελες να συμβουλεύσεις στα πολύ μικρά κορίτσια που μπορεί και εκείνα να ονειρεύονται το ίδιο πράγμα με σένα? Ότι άμα το θέλουν πολύ να μην σταματήσουν και όσο και πιο δύσκολο να είναι να συνεχίσουν να παλεύουν για να πετύχουν το στόχο τους. Ο Ηλυσιακός πήρε μεγάλη νίκη στο κλειστό των Ηλυσίων επί του μέχρι πρώτην Οσαΐτη του Εγάλεο. Το παιχνίδι ήταν αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων και ομόρφινε τον δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής Κατηγορίας Μπάσκετ Ανδρών. Την εκτέλεση του νικητήριου σουτ ανέλαβε ο δικός μας Κώστας Κεφάλας, ο οποίος έδωσε στην ομάδα του ένα μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο γκρέμισε από την κορυφή το Εγάλεο. Κανονικά θα συνεχιστεί και το προσεχές Σαββατοκύριακο η δράση στον τέταρτο όμιλο της δεύτερης εθνικής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ο δικός μας Φιλίνος θα αγωνιστεί την Κυριακή με τον ΑΟ Βρυλισσίων με στόχο την επίτευξη των πρώτων της βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα. 5 παιχνίδια ορίστηκαν ήδη για την πρώτη κατηγορία από την ΕΠΣΤΟ Δεκανήσου. Για τον πρώτο όμιλο, την Πέμπτη, θα διεξαχθούν οι εξαναβολής αναμετρήσεις Άγιος Γεώργιος Μαλώνας με την ΑΕΚΟ και Κλεάνθης Παραδεισίου με τη Δόξα Καρδάμενας, ενώ την Κυριακή η αναμέτρηση αναγέννηση Ασφεδιού Ευκλής Ορονής. Και πάμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αυξημένη συννεφιά το μεσημέρι και το βράδυ, προβλέπεται αύριο ο καιρός για το νησί μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Για περισσότερες ειδήσεις, ρεπορτάζ αλλά και όλα τα δελτία ειδήσεων, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας costv.gr. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.